Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ορεινά Μαγειρέματα. Για σήμερα έχουμε μαγείρεμα ενός κλασικού γεύματος ή μάλλον δείπνου. Αυτό συνήθως που κάνω στο βουνό είναι να φτιάχνω νούντλς. Η δράση στη φύση σας καλωσορίζουμε σε μια ορεινή ανάβαση και αρκετά απαιτητική. Βρισκόμαστε στο Χελμό, ο ήλιος πέφτει και εμείς θα διανυκτερεύσουμε εδώ πέρα. Είναι μια διαδρομή με τον Ορειβατικό Σύλλογο Κορίνθου, όπου διασχίζουμε μέσα σε ένα διήμερο, Σαββατοκύριακο, το Χελμό, ξεκινώντας από τη λίμνη Δόξα και καταλήγοντας στο κοινοτροπικό κέντρο των Καλαβρίτων. Το σημείο συνάντησης με τη Βιβί και τη Χαρά ώστε να πάμε με ένα αυτοκίνητο ήταν στο σταθμό Συγκρού Φίξ την Παρασκευή το απόγευμα. Χαίρετε! Η έξοδος από την Αθήνα στην αρχή μας ταλαιπώρησε λίγο, αλλά μετά το ταξίδι μας ήταν πιο άνετο και χαλαρό. Ο προορισμός ήταν η λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας. Η διανυκτέρευσή μας στη λίμνη με αντίσκηνα θα μας εξοικονομούσε χρόνο, ώστε το Σάββατο το πρωί στις 7 να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την πεζοπορία μαζί με τους υπόλοιπους από τον Ορειβατικό Σύλλογο Κορίνθου. Φτάσαμε στη λίμνη, στη λίμνη Δόξα. Έχουν έρθει όλα τα αυτοκίνητα από όλες τις περιοχές όπου θα συμμετέχουμε σήμερα στην ανάβαση και ετοιμάζουμε τα πράγματά μας. Εκεί κάπου πάνω θα ανέβουμε, τώρα δεν φαίνεται γιατί είναι τα δέντρα. Και θα καταλήξουμε αύριο το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Αυτός εδώ θα μας οδηγεί, οπότε αν χαθούμε, τα ΕΜΑΚ, αυτόν θα κυνηγάνε. Τον έχω δει στο YouTube αυτόν. Η αρχηγή της σημερινής εξόρμησης είμαι εγώ με τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο. Ο Παναγιώτης θα πηγαίνει μπροστά και εγώ θα είμαι τελευταίος, θα είμαι σκούπα. Η διαδρομή είναι απαιτητική και σήμερα και αύριο. Ελπίζω να έχετε πάλι αρκετό νερό μαζί σας. Κάποιοι, παιδί μου, εξέφρασαν κάποια αμφιβολία αν υπάρχει νερό ή όχι. Όλες οι πληροφορίες συντείνουν ότι υπάρχει νερό. Ο κτηνοτρόφος εκεί είπε ότι δεν στερεύει ποτέ η πηγή. Πέρυσι, 30 Αυγούστου, που είχε ανέβει ο γιος μου, υπήρχε νερό. Αρχές Αυγούστου, κάποια άτομα τα οποία πήγανε είχε νερό. Τι να πω, αν είμαστε τόσο άτυχοι. Οπότε ο Παναγιώτης μπροστά, παιδιά. Και εγώ τελευταίος. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Και καλή μας πορεία. Άντε να δούμε και αυτή η διαδρομή πώς θα είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο μέρος διαδρομής είναι σχετικά εύκολο, αν και ανηφορικό, που ουσιαστικά είναι η μία άκρη του Χελμού και θα περπατάμε δύο μέρες μέχρι την άλλη άκρη του Χελμού, που είναι στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Και το πιο δύσκολο από όλα θα είναι τα χτένια του Χελμού, τα οποία είναι απόκρημνα, θέλουν μεγάλη προσοχή και αρκετές δυνάμεις. Δεν συνίσταται δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν εμπειρία ή δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση. Και εδώ μία μικρή στάση μέχρι να έρθουν και οι άλλοι, να μαζευτούμε όλοι. Τι λέει εδώ? Αμέσως μετά από μία μάντρα φτάνουμε σε αυτήν εδώ την πηγή όπου την έχουν φτιάξει για να
ποτίζουν τα ζώα τους. Κάνουμε μία δεκάλεπτη στάση. Έλα. Για φάε. Είναι τα μειονόστιμα που έχεις φάει εδώ. Τσαμπί. Πάρε. Είναι πεντανόστιμα. Μετά την πηγή δεν συνεχίζουμε προς τα πέρα. Ανεβαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι και αυτή την υπεγραφή που λέει Γκιόνα. Μετά και αυτό το σημάδι πάνω στο δέντρο ξεκινάει μια κατηφόρα όπου μας βγάζει σε ένα ρέμα. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο που έχει αυτά τα δύο βράχια. Σε όλο το φάσμα παίζω. Συνεχίζουμε στη σήμανση που βλέπουμε στο μονοπάτι. Εντυπωσιακό. Φεύγουμε, φεύγουμε. Μία μικρή στάση κάναμε και εδώ που είναι αυτή η στάνη με τα πρόβατα και με τα τσουπανόσκυλα. Στο διάσωλο κυνηγού δεν βγαίνουμε. Στο διάσωλο του Μαδερού. Του Μαδερού. Α, λάθος λοιπόν. Στο διάσωλο του Μαδερού πάμε και όχι στο διάσωλο του κυνηγού. Το κυνηγό είναι εκεί. Και κάπου εδώ τελειώνει ο δασικός δρόμος. Δεν έχει άλλο. Και συνεχίζουμε πλέον καθαρά σε μονοπάτι. Καλές είναι οι συνθήκες, παρά το ότι ήταν εντελώς άνεδρο το καλοκαίρι. Υπάρχει νερό δηλαδή, εδώ βλέπουμε και ένα μικρό ριάκι. Καλοκαίρι 2021, τόσο άνεδρο και όμως μέσα Σεπτεμβρίου είναι τώρα. Υπάρχει λίγο νερό ακόμα. Τρώγονται. Αυτά τρώγονται. Τι γεύση καλή είναι. Γλυκιάσαν, ανάμεικτο μήλο με... Κάλαμε το φαΐ για το βράδυ. Για κάνω συγκομιδή, μην τα ρίχνεις κάτω. Ναι, πάρε με, εδώ. Έλα, πάνω στη συγκομιδή πάρε με. Εδώ. Έλα. Αυτά τρώγονται. Και ένα νόστιμα. Πολύ νόστιμα. Σκουλίκια δεν έχουν, ε. Το έχουμε εξαφρίσει, έτσι. Το πιο μεγάλο το άφησα για το τέλος. Στάση. Όχι, περιμένουμε τα παιδιά μόνο. Ωραία είναι εδώ. Ενδείκνυται για στάση εδώ. Μία μικρή 5-10 λεπτά στάση εδώ πέρα. Είναι ωραίο μέρος. Και συνεχίζουμε. Το ριάκι που είχαμε βρει κάτω στη στάση την προηγούμενη που είχαμε κάνει από εδώ μέσα πηγάζει. Βέβαια, αν δεν
Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πάρουμε νερό, όσοι δεν έχουμε, γιατί μάλλον δεν θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα άλλο. Και εδώ γύρω στα 1650 υψόμετρο πλέον έχουμε φτάσει έξω από το δάσος και έχουμε θέα όλη αυτή εδώ μπροστά μας. Η Ζήρια απέναντι αυτό το βουνό και η λίμνη Δόξα Φαινεώς εδώ κάτω, κάτω μας ακριβώς. Εδώ είναι να σου βγάλω φωτογραφία. Στήσου. Και εκεί πάνω είναι το διάσελο. Εδώ λοιπόν είμαστε στο διάσελο του Μαδερού. Εδώ λοιπόν στο διάσελο του Μαδερού βλέπουμε πως είναι από την άλλη μεριά. Κάτω είναι η λίμνη Δόξα στο Φαινεώ. Καράβινηση! Όλη η κορυφή. Προς το παρόν θα ανέβουμε σε αυτή την κορυφή που είναι η κορυφή του Μαδερού. Λίγο πριν την κορυφή είμαστε. Από εδώ φαίνεται η λίμνη Δόξα του Φαινεού και από εδώ φαίνεται τα χωριά της Ζαρούχλας. Εδώ βλέπουμε που είναι η Ζαρούχλα, η Αγία Βαρβάρα πρέπει να είναι και το άλλο χωριό. Νομίζω έχουμε περάσει τα σύνορα, φύγαμε από την Κορινθία και είμαστε στο νομό Αχαΐας πλέον. Και έφτασα λοιπόν, φτάσαμε μάλλον, στην κορυφή Μαδερό. Εδώ φαίνεται στο βάθος το τηλεσκόπιο του Αρίσταρχου και η διανυκτέρευσή μας θα είναι στην κορυφή Γαρδίκη, αυτή εκεί που έχει αυτά τα κόκκινα χώματα λίγο πιο κάτω της. Δηλαδή τώρα, εμείς θα κατέβουμε όλο αυτό κάτω δεν μπορούμε να το πούμε καλύτερα και θα το ξανανεύουμε μέχρι εκεί πέρα. Τι εύκολα που τι είναι! Τι δυσκολία μας έλεγε και όλα αυτά! Τι είναι αυτά, τι παιδικό σταθμός είναι αυτός! Εδώ πλέον είναι δύσκολα τα περάσματα και πρέπει να πηγαίνει ένας-ένας
για να μην του ρίχνει πέτρες αυτός που βρίσκεται από πάνω. Περάσαμε τώρα, μάλλον δεν θα έχουμε άλλο δύσκολο σήμερα. Θα έχει όμως αύριο. Σπάνια πετυχαίνει στο βουνό τοπίο ή διαδρομή που να έχει τέτοια εντυπωσιακή θέα και ταυτόχρονα να είναι τόσο εύκολο. Θα τολμούσα να πω πως ήταν από τα πιο απολαυστικά και πιο όμορφα κομμάτια πεζοπορίας που έχω ζήσει ποτέ, όχι μόνο εκείνη τη μέρα αλλά γενικότερα. Εκεί ήταν η κορυφή Μαδερό που ήμασταν πριν και κατεβήκαμε από εκεί και επειδή ήταν απότομο δυσκολευτήκαμε και καθυστερήσαμε λίγο. Λίγο ακόμα έμεινε, λίγο ακόμα μέχρι την κορυφή που θα διανυκτερεύσουμε. Πάμε. Να την κορυφή που θα διανυκτερεύσουμε σήμερα το βράδυ. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς πάνω στην κορυφή, αλλά λίγο από κάτω. Είναι η κορυφή Γαρδίκη. Είναι η κορυφή που βλέπαμε απέναντι από το Μαδερό και λέγαμε εκεί θα κατασκηνώσουμε. Τελικά λίγο κάτω από την κορυφή φτάσαμε στο Γαρδίκη. Πήγανε κάποια άτομα και βρήκαν ότι η πηγή εκεί έχει νερό. Και επίσης είναι και ωραίο μέρος γιατί εκεί δεν φυσάει όπως φυσάει πάνω στην κορυφή. Απλώς μετά, αύριο δηλαδή το πρωί, θα πρέπει να ξανανεύουμε. Εκεί πάνω είναι η κορυφή. Και σχεδόν 100 μέτρα πιο κάτω, σε υψομετρικά, έχει πηγή με νερό. Εκεί είναι η πηγή. Εκεί που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μέρος όπου θα κατασκηνώσουμε. Δεν φυσάει καθόλου. Και θα είναι τέλεια. Για σήμερα έχουμε μαγείρεμα ενός κλασικού γεύματος ή μάλλον δείπνου. Γιατί πλησιάζει το βράδυ τέλος πάντων, είναι να φτιάχνω noodles. Τα noodles έχουν το εξής θετικό, ότι βράζουν σε 3 λεπτά και δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα νερού και εύκολο στην προετοιμασία, έχει όλα τα θετικά. Μας τα χάλασε λίγο αέρας, αλλά κατάφερε και έβρασε. Μπορεί τον αέρα, το πήγαινε πολύ πέρα εδώ. Λόγω του αέρα άλλαξα θέση. Εκεί που ήμουνα έπιανε πάρα πολύ δυνατά, εδώ τουλάχιστον έχει αυτό το βράχο και κόβει. Άρα αυτό θα είναι το κρεβάτι μου για απόψε. Πώς είστε εδώ? Α, μέχρι τώρα ωραία, βάζουμε φωτογραφίες, τέλεια, να δούμε τέλεια. Πιο μετά πώς θα είμαστε. Έχω πάρει καφάτσα και εδώ. Τι είναι αυτό? Που λένε που φάει. Η ομάδα πετάει. Κόβει εδώ έτσι, ναι, θα αντέξει ο υπνόσακος. Ναι. Και κάπου εδώ μας βρίσκει η νύχτα στα 2000 μέτρα υψόμετρο. Όλοι πέφτουν για ύπνο εκτός από έναν που βγάζει φωτογραφίες προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την πανσέλινο που φωτίζει αμυδρά την κατασκήνωση της ομάδας. The next day. Δηλαδή κάνεις κουρασανάκι με γέμιση μιλφέι. Έχει ξημερώσει, τώρα σε λίγο θα βγει ο ήλιος, σε λιγάκι.
Θα πάρουμε νερό από την πηγή και ξεκινάμε. Εκεί είναι τα ψηλά βουνά του Χελμού και η σκιά της κορυφής στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα ανέβασμα. Άλλο ένα δύσκολο πέρασμα το περάσαμε τώρα μόλις. Εδώ γύρω γύρω το βράχο έπρεπε να τον κατέβουμε, γιατί από εκεί πάνω δεν μπορούσαμε να βγούμε. Οπομένως μετά από αυτό το κατέβασμα ακολουθεί το ανέβασμα. Να έρθουν και οι υπόλοιποι. Εμείς εδώ έχουμε αράξει σε αυτήν εδώ την κορυφή, αγναντεύοντας όλη αυτή τη θέα και βλέποντας και τη διαδρομή που θα κάνουμε σε λίγο. Θα ακολουθήσουμε τα σημάδια και θα μας βγάλουν μάλλον κάπου να κατέβουμε κάτω και θα ακολουθήσουμε μετά αυτήν εδώ την κορυφογραμμή για να ανέβουμε προς τα πάνω. Δεν έχουμε άλλα ανεβοκατεβάσματα, πλέον θα έχουμε σκέτο ανέβασμα. Εδώ το υψόμετρο είναι 1950 μέτρα σύμφωνα με το GPS μου. Έχουμε κάνει 2 χιλιόμετρα την ώρα που ξεκινήσαμε και βγήκε σε 3 ώρες. Πολύ αργός ρυθμός και αυτό είναι πολλά ανεβοκατεβάσματα. Στη διαδρομή υπάρχουν 2 σημάνσεις. Υπάρχει η σήμανση του 1, την οποία ακολουθούμε εμείς και είναι η εύκολη, και υπάρχει και η 2, που εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται ένα βελάκι σε αυτό το βράχο που λέει προς τα πάνω. Έχεις 2 επιλογές δηλαδή. Ή ακολουθείς την εύκολη διαδρομή, αυτή που κάνουμε εμείς τώρα που βλέπουμε τους άλλους να προχωράνε, ή κάνεις τη ζόρικη. Εδώ έχουμε το 1 που είναι η εύκολη διαδρομή και το 2 που είναι για τους ζόρικους. Και ναι, λοιπόν, ανεβήκαμε τα χτένια, τα περάσαμε, δύσκολη, η πιο δύσκολη διαδρομή που έχω κάνει ποτέ. Έχει πολλά περάσματα που θέλουν μεγάλη προσοχή, πρέπει να τα περάσεις αργά αργά, προσεκτικά. Κάναμε τόσες ώρες για να έρθουμε από αυτή την κορυφή εκεί απέναντι, την κορυφή Γαρδίκη,
να περάσουμε όλα αυτά εδώ τα χτένια του Χελμού και να ανέβουμε εδώ πάνω. Τα καταφέραμε, είναι 2.30 το μεσημέρι και τώρα η διαδρομή είναι εύκολη. Δεν θα έχουμε να κάνουμε κάτι δύσκολο, θα είναι ομαλό το πεδίο, θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε περιφερειακά και θα βγούμε σε αυτόν εκεί τον δρόμο, το χωματόδρομο που είναι στο βάθος. Κάπου εδώ φτάσαμε κουρασμένοι αλλά ικανοποιημένοι στο τέλος της διήμερης διαδρομής μας. Εκεί μας περίμεναν τα αγροτικά οχήματα που μας μετέφεραν πίσω στα αυτοκίνητά μας στη λίμνη Δόξα. Και όπως συνήθως γίνεται μετά από κοπιαστικές πεζοπορίες, φάγαμε και σε μια ταβέρνα εκεί κοντά, σχεδιάζοντας τις επόμενες εξορμήσεις μας που θα ακολουθήσουν. Αυτό το φάγαμε, δεν μπορεί να θέλετε να κάνετε παπά. Θα πάρουμε άλλο, εσύ έφαγες. Ναι, έφαγα λίγο.